Ανοίχτε το μικρόφωνο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, αν ήταν δυνατόν, επειδή όπως γνωρίζετε χθες το βράδυ κατέθηκε αργά μία τροπολογία από 16 συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα το λόγο επ' αυτού, έτσι ώστε πριν ξεκινήσουν οι εισηγητές, να είναι σε γνώση τους οι τροπολογίες και οι θέσεις της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ναι, όσο θέλετε. Για να την αναπτύξετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ακούσατε και πριν από λίγο, χθες, κατά το πέρας της αμέσως μετά, αν δεν κάνω λάθος, της συνεδρίασης της τελευταίας Επιτροπής, κατέθηκε μία τροπολογία από 16 συναδέλφους για ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να προηγηθώ για να διευκολύνω την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Όπως γνωρίζετε, βασική λογική του κλεισθένη 1, του νομοσχεδίου που συζητάμε, ανάμεσα μέσα στα άλλα, είναι και ο διαχωρισμός των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις εθνικές εκλογές είτε από τις ευρωεκλογές. Αυτή ακριβώς είναι και η λογική που μας οδήγησε στην διάταξη να πούμε ότι οι εκλογές παγίως πρέπει να διεξάγονται την δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, όπως άλλωστε συνέβαινε τόσα χρόνια, ήταν αίτημα της αυτοδιοίκησης και διευκόλυνε την ανάληψη των νέων αρχών που προέκυπταν από τις εκλογές την 1η-1η κάθε έτους. Αυτή η διάταξη παραμένει ως έχει τέτοια. Υπάρχει ένα θέμα βεβαίως, επειδή προερχόμαστε από το προηγούμενο καθεστώς, πώς θα μεταβούμε στο νέο. Το ερώτημα λοιπόν που μας έμπαινε είναι πώς θα κάναμε εφαρμογή αυτής της διάταξης τώρα μπροστά στο δεδομένο ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της θητείας των σημερινών αρχών και ως γνωστόν το Μάιο ήταν δρομολογημένες, έλυγε η θητεία των σημερινών αρχών και θα είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Πάνω σε αυτό το θέμα έγινε μια μεγάλη συζήτηση, θυμάμαι μάλιστα τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έλεγε «Από τη μία μας λέτε ότι θέλετε να αποσυνδέσετε τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές από τις ευρωεκλογές, γιατί είναι άλλο το πρόταγμα». Σωστά το είχε καταλάβει ο κύριος Βορύδης και αυτή είναι η στόχευση του νομοσχεδίου. Από την άλλη όμως, το πηγαίνετε τον Οκτώβριο, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι η λήξη της συνταγματικής θητείας της παρούσας κυβέρνησης συμπίπτει τον Οκτώβριο, άρα πάλι θα πηγαίναμε σε διπλές εκλογές. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Διότι ο σχεδιασμός, η δέσμευση και ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει την θητεία της, να πάμε τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο του 19 στις εκλογές και άρα ήταν πολύ πιθανό ως βέβαιο να είχαμε διπλές εκλογές τον Οκτώβριο. Την ίδια στιγμή μια σειρά αυτοδιοικητικών μας λέγανε ότι συνιστά ένα είδους ευνηδιασμό το να αλλάξουμε κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Ενώ ασκείτο μια κριτική που έλεγε ότι σε ήδη μια μεγάλη, σε μήνες, σε θητεία, χρονική θητεία των 5 ετών, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη προσθέτοντας κάποιους μήνες επιπλέον. Θεωρώ λοιπόν ότι πράγματι η μετάβαση πρέπει να γίνει στο νέο καθεστώς του διαχωρισμού με έναν ομαλό τρόπο. Κατά συνέπεια, να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση και να πάμε όπως το γνωρίζαμε, χαίρομαι διότι βλέπετε ότι η κυβέρνηση ακούει και εσάς. Βλέπετε ότι είμαστε ανοιχτοί στις δημιουργικές προτάσεις, κύριε Βορύδη. Το είπατε και έγινε πράξη. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο, αλλά έγινε πράξη. Θέλω να αναφερθώ όμως και σε κάτι άλλο. Το οποίο νομίζω το έχετε πει και εσείς. Και πολύ περισσότερο το έχουν πει η ηγεσία της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει μια υφέρπουσα φημολογία περί αντισταγματικότητας της διάταξης αυτής σε περίπτωση που ενώ
οι ψηφοφόροι γνωρίζανε ότι η θητεία των σημερινών αρχών θα ήταν 5 ετής, ερχόμαστε και την αλλάζουμε. Εμείς την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Εμείς την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Και στην ΚΕΝΕ. Και στην ΚΕΝΕ. Και σας πληροφορώ ότι η γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών της Βουλής ήταν καθησυχαστική. Αλλά θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τέτοια πράγματα. Εσείς μπορεί να συνηθίζετε να εμπλέκετε τη δικαιοσύνη στα πολιτικά ζητήματα. Είναι μια προσφυλής μέθοδο. Άτε, κύριε συνάδελφε. Το έχετε κάνει. Χαίρομαι που ξεκινάμε με γέλια. Θα γελάσουμε πάρα πολύ σήμερα και αύριο. Αλλά μπροστά λοιπόν σε αυτή την χαρούμενη ατμόσφαιρα, θέλω να σας πω... Θα σηκωθείτε να τα πείτε μετά, να τα ακούσουμε. Θα τα πείτε μετά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Τώρα συγκρατηθείτε από τον ενθουσιασμό. Καταλαβαίνω και τελειώνω. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Εσείς είχατε ένα αφήγημα. Από τη μία, ενώ μας κατηγορούσατε για την μετάθεση των εκλογών τον Οκτώβριο του 19, από την άλλη ο αρχηγός σας έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, μιλώντας προς τους αυτοδιοικητικούς, αυτός ο νόμος για την καθιέρωση της απλής αναλογικής δεν θα εφαρμοστεί, γιατί θα έχουμε βγει εμείς που θα τον καταργήσουμε, εσείς δηλαδή, ως Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως πρέπει να καταλάβετε ότι και αυτοδιοικητικές εκλογές με απλή αναλογική και τον Οκτώβριο του 19 θα γίνουν εκλογές. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως είπα.